Έχω ανάψει τα φερμανόμενα χερούλια στην πέμπτη σκάλα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Καμία σχέση με τις Yamaha που είχα, το T-Max. Εδώ θα δείτε την πέμπτη σκάλα επιλεγμένη. Και έχω ανάψει και τη θέση στην πέμπτη σκάλα, την θερμανόμενη σέλα. Εδώ βλέπετε το κομμάτι από τους Zombies που παίζει, το Summertime. Πολύ διασκευασμένο κομμάτι. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα το έχει κάνει γνωστό η Janis Joplin, αλλά στην Αμερική πάρα πολλά συγκροτήματα, jazz καλλιτέχνες, το έχουν και αυτοί διασκευάσει. Πάμε να κάνουμε μία δοκιμή στον αγαπημένο μας δρόμο, Πήλιο, Πορταριά, Βόλο Πορταριά, που γίνεται το γνωστό ράλι Πορταριάς. Και αν μπορέσουμε να βγούμε και στα Χάνια, αν προλάβουμε, γιατί είναι 4:23 και όταν πέσει το φως το βίντεο δεν θα είναι καλό, γιατί είναι τέλη Νοεμβρίου και 5 ώρα νυχτώνει, έχουμε ελάχιστο χρόνο, έχουμε άλλα 15 λεπτά για ένα, ας πούμε, ποιοτικό βίντεο. Έχουμε άλλα 15 λεπτά, παιδιά. Δεν θα σας κουράσω πολύ σήμερα, γιατί ανοιχτός δεν μπορείς να κάνεις καλό βίντεο. Εδώ βλέπετε τα footbacks τοποθετημένα, με το πόδι μου τα ανοίγω και από εκεί τα ανοίγω και τώρα τον τρώνω το πόδι εδώ, στην εθνική οδό με βλέπετε, και από εκεί τον τρώνω το πόδι, ακουμπάω και πίσω στην πλάτη, έχω φέρει και το τιμόνι με τους αποστάτες που έχετε δει σε άλλα βίντεο εκεί που θέλω εγώ, το έχω σηκώσει και το έχω πάει πίσω, όχι μπροστά, πίσω. Αυτό το έχω ανοίξει, αυτό ήταν εδώ, ήταν πιο κλειστό. Εγώ το άνοιξα το τιμόνι, το έκανα πιο bar, πιο fat bar, για πιο επιθετική θέση οδήγησης. Έχω καστομάρει τη μοτοσυκλέτα όπως την ήθελα. Και τώρα στην εθνική οδό, ανοίγω τα highway footpegs, το είπα στα αμερικάνικα, στα ελληνικά τα μασπιά της εθνικής οδού. Ακουμπάω πίσω το πλαντάκι. Φτιάχνω την κρατημόνα που την έχω φέρει πάνω και μπροστά, να την κάνω τύπου fat bar, τύπου μοτάρ δηλαδή, για να μπορέσω στις διαστροφές να διασκεδάζω. Με την κρατημόνα στο πύλο τη fat bar έχει τρομερό counter steering. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι νέα ανάρτηση, δεύτερη δοκιμή. Χθες έκανα την πρώτη δοκιμή το βράδυ, αλλά βράδυ εγώ δεν οδηγώ. Από τη μέρα που τρακάρισα με σκύλο, σταμάτησα να οδηγώ βράδυ. Τρακάρισα με σκύλο με 165 χιλιόμετρα και έζησα από θαύμα. Δεν τον είδα καν το σκύλο. Κοιτάξτε το παραδείο σκυλιά που καταβλέπετε. Να τα. Ένα-δύο. Αφού το βράδυ αγριεύουν και πεντάγονταν σε δαγκώσουν και του παντά και σκοτώνεσαι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το tour πρόγραμμα που η απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης είναι στο σκάλα 2 από τις 3. Και άμα βάλουμε το σπόρο πρόγραμμα, ανεβαίνει η απόσβεση συμπίεσης και ανεβαίνει η απόσβεση επαναφοράς. Και η μοτοσυκλέτα έχει ακόμα λιγότερες ταλαντώσεις. Όσο γίνεται να έχει λιγότερες ταλαντώσεις, γιατί με το σπορ πρόγραμμα η πεταλούδα του σώματος έχει ένα σώμα Gullwing που το μοιράζει με 6 αυλούς εισαγωγής σε 6 κυλίνδρους. Το έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο. Μια αυτοκινητάδικη φιλοσοφία για χαμηλή κατανάλωση και τρομερή ροπή χαμηλά. Την ίδια φιλοσοφία χρησιμοποιεί και το Forza και όλα αυτά τα μοτέρ τα 7,5 Honda, δηλαδή μονό σώμα, και την ίδια φιλοσοφία χρησιμοποιεί και η BMW στο κάμπο 1600. Εδώ βγάζει κόλλο, υπερορίες στο traction control και αυτό που κάνει προσπέρασε τώρα, κλείνοντας τον γκάζι, η μοτοσυκλέτα 1850 κυβικά και το μεγάλο φρένο κινητήρα την κάνει να βουλιάζει. Με τις νέες αναρτήσεις βούλιαξε πολύ λιγότερο, που σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα πριν τη στροφή να αλλάζω τη γωνία κάστερ λιγότερο με τη μικρότερη βήτηση, που ούτως ή άλλως άλλασε πάρα πολύ, γιατί αυτό το πυρούν είναι του Norma Hossack και δεν έχει τη βήτηση που έχει. Όσο έχει την BMW GS ERT ή K1600, ξέρετε τι εννοώ. Ωραία. Στο tour πράγματι χρειάζεται ακόμα λίγο απόσβεση, γιατί τώρα που κλείνει τον γκάζι το μοτέρ φρενάρι, είναι κτηνώδης το φρένο του κινητήρα λόγω των τεράστιων κυβικών εκατοστών. Αυτός ο κινητήρας κάλλιστα θα μπορούσε να φορηθεί σε αυτοκίνητο και να το
τραβάει και να το δουλεύει και το αυτοκίνητο μια χαρά, να το σέρνει. Εδώ έχω να πω ότι έχω βάλει την προφόρτη της ελαττήριας στην πρώτη σκάλα, για ένα άτομο δηλαδή. Η μοτοσυκλέτα είναι μαγικό χαλί. Περνάει από κάθε πιθανή και απίθανη ανομαλία με ελάχιστες παράλληλες προς έδαφος μετατοπίσεις. Και καλύτερα η άνεση, μόλις ότι είναι πιο σκληρή. Εδώ τα αυτοκίνητα στο πύλιο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα, γιατί πηγαίνουν μόνιμα αργά και εγώ πηγαίνω μόνιμα γρήγορα. Αυτοί εδώ ανεβαίνουν να πάνε να πιούν καφέ και εγώ ανεβαίνω και κάνω ανάβαση να ευχαριστώ τις τροφές. Το καλό είναι ότι από το σπίτι μου μακριά μόνο 3 λεπτά. Προσπέραση. Ωραία. Φρένα και για να δοκιμάσουμε εδώ τη νέα ανάρτηση, ακόμα δεν την ξέρω και δεν θέλω να ρισκάρω. Ύστερα τα λάστιχά μου είναι κρύα ακόμα, δεν έχουν ζεσταθεί και το πίσω γλιστράει, το καταλαβαίνω. Τώρα ένα άλλο πράγμα που έχω να πω είναι ότι η μοτοσυκλέτα όντας μπάγκερ πλέον, δηλαδή τη βάλτσι, μια παρένθεση, τι παιδιά τι σημαίνει μπάγκερ, μπάγκερ, μπάγκερ σημαίνει τσάντα. Η τσάντα στα αγγλικά, bug, my bug, η τσάντα μου. Είναι και η σχολική η τσάντα που έχουν τα παιδάκια στον νόμο και οι τσάντες που έχουν οι κυρίες στον νόμο που τις περνάει χιαστή, bug. Και ο τσαντάκι που κρατάνε στο χέρι το λένε handbag. Τι σημαίνει bugger? Αυτός ο οποίος, ο βαλιτσάς, με τις βαλίτσες. Η λέξη bugger ξεκίνησε από τους Αμερικάνους, γιατί στα Harley Davidson δεν έχει ακόμα η Indian επανακινήσει τον κύκλο εργασιών της. Γιατί η Indian για πάρα πολλά χρόνια ήταν χρεοκοπημένη και το όνομα Indian πουλήθηκε σε ένα group επενδυτών να το χρησιμοποιήσουν για να ξανανοίξουν την εταιρεία. Πηγαίνανε λοιπόν και βάζανε δύο πλευρικές βαλίτσες για να κάνουν τις μοτοσυκλέτες να μπορούν να κάνουν ταξίδια και να βάζουν αποσκευές. Να πεις και πού είναι το παράξενο, αυτό το κάνει BMW εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια. Ναι, συμφωνώ, αλλά στην BMW βάζανε και δύο βαλίτσες, βάζανε τρεις βαλίτσες, τριβάλιτσες δηλαδή. Ενώ χαλεύες για να μην χαλάσει η μόστρα, βάζαν δύο βαλίτσες, διβάλιτσες δηλαδή, μία δεξιά και μία αριστερά. Και όποιος χαρλέας έβλεπε κάποιον χαρλέα άλλον συνάδελφο, σύντροφο του Harley Owners Group, το λεγόμενο Hog, τα αρχικά του είναι Hog, Harley Owners Group, Αμερικής, ο οποίος είχε δύο βαλίτσες, τον έλεγε μπάγκερ, ο βαλιτσάς. Μπάγκ είναι μπάγκα, μπάγκερ είναι ο βαλιτσάς. Συγγνώμη, μπάγκ είναι βαλίτσα, μπάγκερ είναι ο βαλιτσάς. Δηλαδή μεταξύ του είχαν μία αργό, έλεγαν αυτό είναι μπάγκερ, he is a bugger. Έχει δηλαδή, είναι βαλιτσάς, είναι βαλιτσωμένος δηλαδή, έχει δύο βαλίτσες. Εδώ με έχουν κάψει τα grips, να κατεβάσω τη σκάλα από εδώ, θα δείτε ότι από το, θα τη βάλω στο 3 από το 5, ωραία. Βλέποντας λοιπόν ότι η Honda ότι υπάρχει πεδίο να βγάλει παραπάνω λεφτά, γιατί πολλοί χαρλεάδες είχαν κουραστεί από τους σκλαβασμούς και άρχισαν να αγοράζουν Goldwing, έβγαλε μία έκδοση το 2013 για πρώτη φορά με το κινητήρα της Goldwing, αφαιρώντας την τρίτη βαλίτσα την πίσω. Για το, από το προηγούμενο μοντέλο τώρα μιλάμε, εντάξει, το οποίο βγήκε το 2002, αλλά το 2013 το έκαναν μπάγκερ για πρώτη φορά. Και το ονομάσανε F6B. F6B 1800. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν το είπαμε Goldwing, προσέξτε. Εμείς οι Goldwingers το λέμε Goldwing Bugger. Αλλά η Honda το λέει F6B. Πάμε από την αρχή. F σημαίνει flat. Επίπεδος. Άρα είναι για flat engine. Δηλαδή είναι επίπεδος κινητήρας. Γιατί η Goldwing φορά κινητήρα επίπεδο. Όπως φορά και η BMW, η GS και η RT. Και η RS. Και η R. Τα boxer είναι όλα επίπεδα. Δεύτερον, το λέει F που σημαίνει flat. 6 που σημαίνει 6. Γιατί είναι εξακύλυντρο. F6B. B γιατί είναι bugger. F6B Flat 6 Bugger. Και εμείς οι Goldwingers το λέμε Goldwing Bugger. Τώρα άρχισε να κλέβει πωλήσεις από τους Goldwingers και από τους Indian, από τους Ινδιάνους δηλαδή που αγοράζουν τα Indian, συγγνώμη, από τους Harley-άδες και από τους Ινδιάνους, και να αγοράζουν μερικοί που θέλουν να φύγουν από το γραβασμό της Harley και την ταλαιπωρία και να πάνε στην ιαπωνική αξιοπιστία και ευελούδινη λειτουργία του κινητήρα της Honda. Το 2018 που βγαίνει αυτό το μοντέλο, το οποίο ακόμα είναι σε παραγωγή για 6 χρόνια, έχουμε φτάσει στο 2023, συγγνώμη, αποφάσισε να το βγάλει εξ αρχής από την πρώτη μέρα ως bugger και το λέει Goldwing, ενώ ο τριβάλιτσα το δικό μου το λέει Goldwing Tour. Δεν το αναφέρει κάπου σαν bugger, γιατί bugger είναι χαλάδικη ονομασία. Το αναφέρει σαν Goldwing, δηλαδή επισήμως η χώρα το τριβάλιτσα το λέει Goldwing. Και επισήμως ο τριβάλιτσα το λέει Goldwing Tour. Εγώ βλέπω έχω το tour. Τουρισμός. Αγόρασα λοιπόν το kit με ανατροπής από τη Honda για να το κάνω τη βάλτσο.
και μπορεί αυτό που έχει το διβάλτσο να αγοράσει το κίνημα τροπή και να το κάνει τριβάλτσο, να το κάνει tour. Βέβαια, η διαφορά του δεν είναι μόνο η βαλίτσα πίσω, που είναι πανάκριβη, έχει 5.500 ευρώ, γιατί έχει απάνω ηχεία και φερμενόμενη πλάτη. Αλλά είναι και άλλες διαφορές, γιατί η tour έχει ηλεκτρονικές αναρτήσεις, έχει κεντρικό stand, έχει TPMS control για να αντέχει τον αέρα από τα λάστιχα. Έχει τόσο κάποια καλούδια παραπάνω, τα οποία δεν τα έχει απλή. Κλείνει η παρένθεση. Κάνοντας λοιπόν τη μοτοσυκλέτα Bugger, έχω γλιτώσει 29 κιλά. Το οποίο 29 κιλά είναι πίσω και πάνω. Γιατί η βαλίτσα είναι πίσω τέρμα στο υποπλαίσιο και πάνω. Άρα είναι σαν να έχω 60 κιλά να βάλω. Γιατί άλλα 29 κιλά να τα έχω πίσω τέρμα που είναι η βαλίτσα και πάνω ψηλά που είναι η βαλίτσα, είναι σαν να έχω 60 κιλά στην πίσω σέλα. Δηλαδή σαν να βάλω 60 κιλά που κάθεται πιο μπροστά και πιο χαμηλά. Άρα αυτή τη στιγμή που δοκιμάζω την Goldwing είναι cheat mode. Γιατί τι κάνω. Δοκιμάζω τις νέες αναρτήσεις και ταυτόχρονα δοκιμάζω τις νέες αναρτήσεις με 30 κιλά λιγότερα τη βαλίτσα. Άρα η σύγκριση που κάνω είναι unfair, γιατί πρακτικά έχω διπλό όφελος και τις αναρτήσεις που είναι αλλαγμένες και τη βαλίτσα που λείπει. Οπότε το μηχανάκι εδώ πετάει. Βλέπετε πως τρίβει, βλέπετε με τι ταχύτητες μπαίνω στο βουνό. Αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά για μια Goldwing και εγώ δεν κάνω κάτι. Δεν είμαι wow, γαμάω, τάω, διγάρα. Είμαι ένας οδηγός, λίγο πάνω από το μέσο όρο, προσπαθώ να βελτιωθώ και τα κάνει όλη η μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα, παιδιά, αυτή στα κατάλληλα χέρια, δηλαδή ας που είναι δικά του μοτοσυκλέτα και τη γνωρίζει και είναι και το έχει σαν οδηγός, αυτό που λέμε, το έχει στην καθημερινή, μπορεί να κάνει πλάκα σε πάρα πολλά δυνατά οχήματα, δυνατά με πάρα πολλά άλογα που είναι super sport κατασκευές. Γιατί απλά στρίβει μόνη της. Είναι βιδωμένη στις γραμμές της, βιδωμένη μοτοσυκλέτα, δεν κουνάει με τίποτα, έχει τεράστιο μεταξόνιο. Παρ' όλα αυτά, λατρεύει να πέφτει στη στροφή λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους της. Όταν πέσει μέσα στη στροφή, με το τεράστιο μεταξόνιο αρνείται να σηκωθεί. Θέλει να μείνει εκεί κάτω. Και ζητάει γκάζι. Ζητάει γκάζι μέχρι να κουμπίσουν κάτω τα μασπιέ και αν επιμείνει, ακουμπάνε και εξαδμίσεις. Και καταστρέφει τους λαιμούς. Έτσι βλέπει αυτή η μοτοσυκλέτα. Καταλάβετε το, είναι φωνιάς στο ορεινό δίκτυο. Ξέρω ότι είναι αδιανόητο. Νομίζω ότι είναι μια κουράδα που είναι για δύο άτομα να πηγαίνουν στην ευθεία Αμερικάνη. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν έχει τυχαία ένα σκασμό λεφτά. Έχει απίθανη μελέτη. Θα μπορούσε να πει ότι είναι τέλειο μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Δεν το λες, γιατί δεν υπάρχει τέλειο μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Αν μπορούσε να πάει στο χώμα. Ό,τι υπάρχει στην άσφαλτο για κινείται, εκτελείται. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην άσφαλτο. Από θέμα άνεσης, πολυτέλειας, φρένων. Σίγουρα τα φρένα του είναι διαστημικού επίπεδου, κυβωτίου για κινητήρα. Σίγουρα υπάρχουν μοτοσυκλέτες με καλύτερο κράτημα, γιατί ο εχθρός της μοτοσυκλέτας είναι το βάρος και αυτή είναι μια πολύ βαριά μοτοσυκλέτα. Και ένα KTM ταπεινό 390 κυβικών με ένα κυλινδράκι 140 κιλά βάρος μπορεί να ξεφτυλίσει στο βουνό οτιδήποτε κινείται. Ακόμα και τα πανεγκάλα και τα MV Agusta και τα ροένα και όλα. Στο βουνό, παιδιά, δεν είναι πίστα. Το βουνό είναι βουνό. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχουν όλοι KTM. Και επειδή με το KTM δεν έχει φέρνει και δεν μπορεί να πα πουθενά να ταξιδέψει με ένα κίνητρο, και επειδή δεν μπορεί να κάνει δικάβαλα, και επειδή δεν είναι από σανίδι, α γίνουμε λίγο ρεαλιστές. Όταν μιλάμε για μοτοσυκλέτες τουρισμού, γιατί αυτά πρέπει να συγκρίνουμε πάντα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα KTM με μια Goldwing, είναι αστείο, ούτε με ένα την R700 που και αυτό ξέρει από σανίδι. Ό,τι μοτοσυκλέτα τουρισμού υπάρχει στο βουνό, κινείται και εκτελείται. Πεθαίνει χαρισματικά. Οι μόνες οι οποίες μπορούν να τις αντισταθούν είναι η GS και η RT. Κυρίως η RT. Η GS στο βουνό δεν μπορεί να τη αντισταθεί. Είναι σάξης. Και η GS εκτελείται στο βουνό. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κλίσης από την Goldwing και να έχει μια δυνατότητα να μπει σε παραπάνω χιλιόμετρα στροφή. Αλλά η Goldwing, επειδή έχει τη μεγαλύτερη ροπή μεταξύ των δύο ευθειών και λέγω τον DCT που κάνει διαστημικές αλλαγές και κλέβει στον οδηγό της GS, γιατί οι αλλαγές που κάνει είναι απείρες πιο γρήγορες. Και γίνεται στα όρια και στον κόφτη, δεν μπαίνει καν στον κόφτη, γίνεται στη μέγιστη περιοχή ισχύως του κινητήρα. Μειώνει τις αποστάσεις στις δύο ευθείες που συνδέουν τις δύο στροφές και σε μόνιμα στη ρόδα. Αυτή η οποία πραγματικά είναι σε άλλο πλανήτη είναι η RT, που είναι μια αγαπημένη μοτοσυκλέτα, αλλά δυστυχώς μισό βήμα πριν την αγοράσω είπα όχι, δεν θέλω και το κίνητρο. Θέλω τη μεγαλεπίβολη τεράστια Goldwing με τον τεράστιο κινητήρα της, με τη βελούδινη λειτουργία της, μια μοτοσυκλέτα μοναδική που φορά την παρκάρω στο οποιοδήποτε μοτοσυκλετιστικό πάρκινγκ και να τη βλέπω μόνο εγώ, να μην υπάρχει άλλη δίπλα μου. Δεν θέλω να έχω μια GS που έχουν άλλοι 5.000 Έλληνες GS, δεν θέλω να την έχω. Δεν θέλω να έχω πληρώσει 30.000 ευρώ και να έχω μια κοινή εισαγωγικά μοτοσυκλέτα. Δεν θέλω. Πείτε με παράξενο, πείτε με ψώνιο, πείτε με περίεργο, πείτε με θέλω να έχω κάτι μοναδικό. Το απαιτώ γιατί πληρώνω ρε παιδιά. Δεν μπορώ να έχω τέτοιο λαό. Δεν θέλω να έχω τέτοιο λαό. Έχω κάτι διαφορετικό.
Και θέλω και να έχω και ένα μοτέρ το οποίο είναι απίθανο. Δεν έχω ξαναοδηγήσει καλύτερο κινητήρα σε μοτοσυκλέτα. Εξαίρεση κάπου 1600 που την έχω οδηγήσει και αυτή που έχει απίθανο κινητήρα. Απίθανο. Αλλά μένει πάρα πάρα πολύ πίσω σε θέμα κυβωτίου ταχυτήτων. Δεν έχει καμία επαφή με τις Goldwing. Γιατί παίρνω ότι είναι manual, έχει ένα πάρα πολύ κακό shifter. Και μια ταχύτητα λιγότερη και αλλαγές είναι πολύ πιο σκληρές. Βέβαια και είναι καλύτερες αναρτήσεις από την Goldwing. Οι οποίες αναρτήσεις όμως Goldwing εγώ τις έχω φτιάξει. Η οποία όμως Goldwing είναι πιο ακριβή και με τις αναρτήσεις που έχω φτιάξει γίνει ακόμη πιο ακριβή. Και αυτό είναι ένας φαύρος κύκλος, παιδιά, και δεν πρόκειται ποτέ να βρεις μια τέλεια μοτοσυκλέτα. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που ήθελα, το πήρα, το αγόρασα, το γούσταρα. Καλά κάνετε και έχετε πάρει ό,τι γουστάρατε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι επειδή είμαι ενθουσιώδης οδηγός, η μοτοσυκλέτα, ενώ μπορούσε να στρίψει σε θέμα πλαισίου, σε θέμα μπροστινού πυρουνιού τοπολογίας με δύο ψαλίδια του Norma Hossack, σε θέμα γεωμετρίας, Caster Trail, σε θέμα εκπληκτικών εξαέμβολων φρένων μπροστά και τριέμβολων πίσω. Μπροστά έχουμε 12 έμβολα συνολικά και πίσω έχουμε τριέμβολα συνολικά 15 έμβολα, combined σύστημα φρένων κτλ. Αυτό που τη σταμάταγε ήταν οι αναρτήσεις. Το έφτιαξα και αυτό και τώρα το δοκιμάζω και αυτή τη στιγμή μαζί που μιλάμε κάνουμε αυτό το video log. Δεν μπορώ να τρέξω γιατί ο δρόμος δεν είναι... έχει κρύο, τα λάστιχα είναι κρύα, έχει 10 βαθμούς και δεν έχουν σταθεί ακόμα και μου κάνουν γλιστρήματα γιατί έχει πάρα πολύ ροπή. Η ροπή, παιδιά, είναι τεράστια στη μοτοσυκλέτα και με το παραμικρό μπορεί να γλιστρήσει. Δεν είναι τα άλογα που σε γλιστράνε, η ροπή είναι που σε γλιστράει. Το traction είναι. Όταν χάνεις το traction, για το traction σου προκαλεί την έλξη στη μοτοσυκλέτα, είναι αυτό που σου βγάζει από τη στροφή και σου κάνει προστροφή ισχύως. Δεν έχουν σταθεί τα ελαστικά, έχει 11 βαθμούς, το βλέπετε εκεί πέρα αριστερά και πηγαίνω συντηρητικά και δεν ξέρω για τη μοτοσυκλέτα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς δουλεύουν οι αναρτήσεις. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ένα λίγο πιο μαλακό μπροστινό, ίσως από ό,τι θα ήθελα εγώ. Παίρνει όμως να σφίξει κι άλλο με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αλλάξει το riding mode, το vary sport που μεγαλώνει η απόσβεση πίεση και απόσβεση επαναφοράς. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με μηχανικό τρόπο. Σου έχει δώσει εργαλείο Hyperpro, ένα κλειδί, ένα γατζόκλειδο που λέμε, το οποίο έχει ακόμα πάρα πολλές σπήρες για να σφίξει την προφόρτιση. Μια προσπέραση. Δεν ξέρω αν ακούει το κινητήρα, παιδιά, τη μοτοσυκλέτα που είναι απλά εκπληκτικό ο ήχο τη. Θυμίζει Boxer 911. Παιδιά, όσοι έχετε λεφτά να πάρετε αυτή τη μοτοσυκλέτα, να την αγοράσετε. Δεν υπάρχει καλύτερη μοτοσυκλέτα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αν θα μπορούσε να πάει στο χώμα, θα ήταν τέλεια. Προσέξτε τι λέω. Για χρήση δρόμου, όχι για χρήση πίστας, ξεκάθαρα, και όχι για χρήση delivery. Δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Z125X, ούτε με μια Vespa 300 που θα βγουν στην πόλη να κάνουν delivery, να μοιράσουν πίτσες και σουβλάκια. Ούτε να πάει για καφέ. Αν θέλετε μια μοτοσυκλέτα σοβαρού, τεράστιου τουρισμού, με υπερανέσεις, ξεκούραστη, η οποία στρίβει στις τροφές γαμιώντας, ξαναλέω γαμιώντας, και είναι άκρως διασκεδαστική, γιατί έχει απίστευτα φρένα και όλα αυτά τα κάνει με ασφάλεια, χωρίς κανένα ρίσκο, και ένα μοτέρ το οποίο λυσάζει να τα ακούς, να αγοράσετε τη μοτοσυκλέτα. Θα σου το λέω γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ακριβή και ότι αν το μετανιώσετε, δεν υπάρχει επιστροφή γιατί θα χάσετε πάρα πολλά χρήματα στη μεταπόληση. Αλλά επειδή έχω αλλάξει πολλές μοτοσυκλέτες και αν έχετε δει τα βίντεό μου και αν εκτιμάτε το λόγο μου σε αυτά που στο δημόσιο λόγο που λέω, δηλαδή στα βίντεό μου και τις όποιες γνώσεις έχω και τα review που κάνω, να την αγοράσετε παιδιά τη μοτοσυκλέτα. Είναι εκπληκτική. Δεν έχετε κάτι να είναι αψεγάδιαστη. Σίγουρα δεν έχει κάτι, τα παρατέλεια όπως είναι αρτήσεις που φέρουν άλλαγμα. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει highway peg σε τη μαμά της. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει το τιμόν λίγο πιο ψηλά και πιο πάνω στο φαραγό, που και αυτό εντάξει είναι matter of taste, δηλαδή είναι θέμα τι σας αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή δεν μου αρέσει που ήταν εκεί πίσω, αλλά θεωρώ απαράδοτο για μια μηχανή να μην έχει ρυθμιζόμενο τιμόν στην κατηγορία τιμή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα τα έχω βελτιώσει. Έχω κάνει και βίντεο που αναφέρεται και λέγεται τι αναρτήσεις, τι συγγνώμη, βελτίωση έχω κάνει στην Goldwing. Ας πούμε, θεωρώ απαράδεκτο ότι δεν έχει βασμάτινες βαλίτσες και οι βαλίτσες δεν αφαιρούνται. Οπότε στο ξενοδοχείο παίρνει κουβαλιά στα σουτιέν σε σακούλα μαναβικής. Και πρέπει να πας να πάρεις βασμάτινες βαλίτσες από τη Honda που έχουν 350 ευρώ. Αυτό πράγμα είναι γελία. Αλλά αυτά είναι έτερων εκάτερων. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη μοτοσυκλέτα αυτού καθ' αυτού, με την κινητική της και με τη δυναμική της πάνω στον δρόμο. Είναι λεπτομέρειες. Αυτή η μηχανή δεν θέλει λεφτά σε φρένα και φίλτρα αέρα και εξατμίσεις και μαλακίες και προγράμματα. Αυτή η μηχανή θέλει λεφτά για να τη φέρεις στα μέτρα σου, να την ευχαριστείς, γιατί είναι μια μοτοσυκλέτα τουρισμού και όσο πιο άνετος είσαι στον τουρισμό και όσο πιο αργά σταματάς ανά 3-5 ώρες να κάνεις στάσεις, τόσο πιο πολύ παίρνεις τα λεφτά σου πίσω, γιατί πλήρωσες μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι non-stop. Δηλαδή να ταξιδεύει Ελλάδα, Σερβία σε μία μέρα. Αυτό πλήρωσες. Και αυτό θες να βελτιώσεις. Δεν σε ενδιαφέρει να βελτιώσεις όπως κάνουν τα κακουρέλια που βάζουν στα DM
εξατμισόλες με τιτάνια. Αυτά είναι μαλακίες. Τι να τις κάνεις εξατμισόλες με τιτάνια στην Goldwing. Εδώ είμαστε με 110 χιλιόμετρα στο βουνό. Στην δεξιά βλέπετε το Βόλιο, είναι με τη Βασίλη, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν μπορώ να σηκώσω καλά το κεφάλι μου. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη στροφή εδώ. Wow, πολύ ωραία παιδιά. Όχι, έχω αστυνομία, κάτσε γιατί πάτε καμιώντας. Τι κάνω εδώ πέρα πάνω αστυνομία. Τέτοια ώρα. Έλα Παναγία μου. Βλέπετε κάτω το. Έχει δύσει ο ήλιος. Ο παγαστικός κόλπος. Καταβαίνουμε προς τα Χάνια. Λοιπόν, σε αυτά τα χιλιόμετρα εδώ που ανεβαίνουμε στο βουνό, οι αναρτήσεις είναι εξωφρενικά καλές, αλλά θέλω λίγο παραπάνω απόσβεση επαναφοράς. Αυτό όμως μπορώ να μου το δώσω στο Sport Mode, το οποίο ακόμα δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Θέλω να εγκλιματιστώ με το Tour Mode για αρχή. Εδώ παιδιά, για να μην παραξηγηθώ, δεν είπα ότι οι δικές μοτοσυκλέτες δεν είναι καλές. Είναι πάρα πολύ καλές και σίγουρα καλύτερες είναι αυτές που έχουμε στον καράζ. Γιατί άμα δεν έχουμε τις μοτοσυκλέτες στον καράζ, όλα τα υπόλοιπα είναι ώρα να αθρενίσουν εκτός. Αλλά ό,τι σας λέω, το λέω με πάση σύνεση, ότι μην νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπετε, ένα κουράδι που βεστρίβει. Είναι μια απόλυτα στριφτερή και διασκευαστική μοτοσυκλέτα με διαστημικό κυβότιο και εξωγήινα φρένα από αεροπλάνο. Η ιδέα ανέστησης και οι απεικονίσεις που έχει στο καντράν είναι απλά διαστημικές. Εννοείται πως η Honda δεν έχει κάνει ποτέ καλύτερη μοτοσυκλέτα από αυτή. Κοιτάξτε πώς πέφτει με στροφή, πώς αλλάζει. Έχει γίνει πολύ πιο ελαφριά με τις νέες αναρτήσεις, γιατί έχει φύγει το SAG, το μεγάλο, δηλαδή μεγάλη βύθιση από τον μπροστινό, που όταν έκανες βεντάλι από δεξιά-αριστερά ήταν σαγκαρισμένο, ήταν δηλαδή μπισταρισμένο τον μπροστινό και είχες, δεν μπορούσε να κάνεις βεντάλια γρήγορα. Ναι, πάρα πολύ καλή παιδιά, πάρα πολύ καλή. Και τελικά το πίσω δεν είναι σκληρό όπως νόμιζα. Μες στην πόλη. Τώρα θα μπεις μες στην πόλη τι. Μες στην πόλη φίλε με αυτή τη μηχανή την κάνεις τι. Συγγνώμη. Έχω μια Vespa και έχω πάρει και ένα GTX 125, το οποίο θα το κάνω long term test. Ωραία, πάρα πολύ. Είναι 8 βαθμοί παιδιά, το βλέπετε, 8 βαθμοί. Η σέλα είναι θερμανόμενη, τέρμα και τα γκρίπνε στη σκητρή τη σκάλα. Με καλοκαιρινά γαδιά. Δεν κρυώνω καθόλου. Τα πόδια είναι καλυμμένα πίσω από το τεράστιο φέρινγκ τη. Η καρατημόνα με τι αποστάσει είναι εκπληκτική, εκεί που την έχω φέρει στα μέτρα μου. Η μοτοσυκλέτα είναι στημένη, custom για τα μέτρα μου, για τα 77 που είμαι, για τα κιλά μου και αναρτήσει και όλα. Ωραία, εδώ περνάμε. Τέλεια. Για να κάνω μια επιστροφή. Ωραία εδώ είσοδος, για να δούμε απέναντι. Ου, πολύ καλά εδώ, λίγο παραπάνω απόσβεση ήθελε. Άνοιγμα το γκάζι. Ου, μπράβο. Ναι, πολύ μεγάλη διαφορά παιδιά. Πολύ μεγάλη διαφορά παιδιά. Κάθε ευρώ το πήρα πίσω από την ανάρτηση. Τι κάνει ρε μαλάκα αυτό, πως πάει έτσι. Μαλάκα δεν κουνάει τίποτα. Μαλάκα, κοιτάξτε στροφό με 4.000 στροφές και η ροπή είναι σε 17 κιλά περίπου. Και κατάπισε τη ρόδα και δεν τη σπινιάρει. Την πατάει κάπου τη ρόδα. Τι λέρα μαλάκα. Τι έχουν κάνει πούστη στη Βεσιολανδή. Σόπα ρε πούστη. Α, καλά, εντάξει. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό το πράγμα αυτό με το σκλέτα να είναι αληθινό. Τι έχουν κάνει πούστη στη Βεσιολανδή. Έλα ρε. Τι λες ρε φίλε. Σε αυτά τα κομμάτια εδώ παιδιά μπορώ να πούμε σύν 30 χιλιόμετρα τώρα και εδώ τώρα μπαίνει ένα τέρμα πρώτα και στα φρένα μηδέν βύθιση. Ωραία μαλάκα. Παιδιά είμαι πάρα πολύ φυσιασμένος. Να δοκιμάσω και το Sport Mode τώρα. Έχουμε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Εδώ θα είμαστε σε 1000 μέτρα περίπου και πέφτει συνήθεια θερμοκρασία. Έχει πάει 7 βαθμούς. Λοιπόν πάμε Sport να το δούμε. Πάμε Sport. Sport και Drive. Έκρηξε τώρα ισχύως. Τρελάθηκε την Goldwing, παιδιά. Τώρα τρελάθηκε. Το Sport Mode είναι αυτό που δεν μου αρέσει στην Goldwing, είναι αναξέλεγκτο. Είναι πραγματικά ομοί δύναμη για το χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Κοιτάξτε πώς μαζεύεται χιλιόμετρα στο βουνό. 120 χιλιόμετρα αληθινά. Παναγία μου. Η απόκριση του γκαζιού είναι εξωφρενική. Εδώ έχει σφίξει ανάρτηση πλέον. 130 χιλιόμετρα. Έχει σφίξει ανάρτηση. Να ανοίξει και κλείνει τον γκάζ και δεν κουνάει τίποτα. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Απλά το Sport Mode σε αυτούς εδώ πέρα τους δρόμους είναι overkill. Δεν μπορείς να το χαλιναγωγήσεις. Στις Άλπες ναι. Εδώ στο πύλο όχι, δεν μπορείς.
Τουλάχιστον δεν μπορώ εγώ. Δεν είμαι τόσο καλός οδηγός. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μοτοσυκλέτα, πάρα πολύ γρήγορη και φυσικά και πολύ βαριά, εντάξει. Και οι αναρτήσεις κάνουν τα πάντα να σε κρατήσουν στον δρόμο. Αλλά είναι κτηνώδης η ροπή της και εξφεντονίζεται από στροφή. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω πώς εξφεντονίζεται. Εδώ δηλαδή είναι που μπορείς να παλέψεις την RD και την GS. Μεταξύ των δύο ευθειών, αυτό το πράγμα που έχει, αυτό το ξεπέταγμα που έχει αυτή η μοτοσυκλέτα, δεν το έχουν οι μοτοσυκλέτες. Και ας είναι πιο ελαφριές. Γιατί δεν έχουν αυτό το traction και αυτή τη ροπή. Και εδώ το traction προέρχεται και από το τεράστιο 200 λάστιχο πίσω, 205 λάστιχο, το οποίο σε κρατάει βιδωμένο στον δρόμο και δεν σου σπινιάρει. Τώρα έχουν σταθεί τα λάστιχα πλέον, έχουμε 6 βαθμούς. Φτάσαμε σε 1100 μέτρα. Έχει και καλή άσφαλτο εδώ. Τι κάνει ρε μαλάκα το θηρίο. Τι κάνει ρε μαλάκα. Παιδιά, αυτό μας ήταν υποψίαστη. Και ας πετύχει κανένας καλός οδηγός. Είναι άλλο έργο. Είναι ο κινητήρας, είναι απίστευτος. Έχω οδηγήσει πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Αυτή η μοτοσυκλέτα, παιδιά, είναι ένας κινητήρας και ένα κυβότιο. Εντάξει, δεν θα σας πω ανές. Αυτά ανές και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα μηχανάκια τουριστικά. Πολύ άνετα. Και τα Harley Davidson, τα Electra Glide και τα CVO είναι πάρα πολύ άνετα. Και τα Indian, τα Pursuit είναι πάρα πολύ άνετα. Εδώ μιλάμε για ένα κινητήρα ο οποίος από κάτω δεν κάνει πλάκα. Δεν είναι η δύναμή του. Είναι ο τρόπος που αποδίδει τη δύναμη. Είναι σαν να ξεκινήσει ένα δικύλινδρο χίλια με ένα τετρακύλινδρο χίλια. Αυτό το φαντάζεσαι ότι είναι ένα, σαν να έχει ένα δικύλινδρο 1800. Έτσι αποδίδει τη δύναμη. Τώρα με το σπορ δεν μπορείς να το βάλεις στο αυτόματο με τίποτα, γιατί αργεί να αλλάξει ταχύτητα και είναι εξωφρενικά γρήγορο. Πάπου, καλά μαλάκα, εντάξει, τι κάνει το μηχανάκι. Δεν είναι αυτό, εδώ τώρα πρέπει να κάψει 11% χιλιόμετρα, όπως πηγαίνω εγώ. Είναι στροφές που δεν κατεβάζει, ανεβάζει στροφές, δεν αλλάζει ταχύτητα. Εγώ το σπορ το δουλεύω μόνο manual. Με έκτε να βαίνω όλο το βουνό, τώρα αυτό το παίρνει τρίτη. Τι να την κάνεις αυτή την τρίτη, αυτό το μηχανάκι σκοτώνει. Λοιπόν, φτάσαμε στα Χάνια. Βαθμοί, 6 βαθμοί. Λοιπόν, όχι, η μοτοσυκλέτα, παιδιά, δεν είναι σκληρή. Εχθές μου φάνηκε σκληρή μες στην πόλη. Βέβαια, να πω εδώ ότι όσο έχουν αλλάξει αναρτήσεις, μάλλον όσο πρόκειται να αλλάξουν, αυτοί που έχουν αλλάξει το γνωρίζουν αυτό, ότι χρειάζονται να αναρτήσεις περίπου 500 χιλιόμετρα μια περίπτωση στρωσίματος. Το στρώσιμο δεν έχει να κάνει με αυτό που κάνουμε στους κινητήρες, δηλαδή να πηγαίνει σιγά. Απλά πρέπει να κουνηθεί το έμβολο έτσι ώστε να δουλέψει το λάδι μέσα που έχει, να περάσει από τις βαλβίδες για να μπορέσει να γλυκύνει και να μαλακώσει η ανάρτηση. Θέλει κάποια χιλιόμετρα. Δηλαδή η αναρτήση μου εμένα έχω κάνει τώρα 60-70-100 χιλιόμετρα. Πιστεύω σε 400 χιλιόμετρα θα μαλακώσουν κι άλλο. Στην αρχή είναι πέτρα όταν τις φοράς. Είναι λογικό. Μπράβο στους Ολλανδούς, παιδιά. Τα καλύτερα λεφτά που έχω βάλει στη μοτοσυκλέτα είναι αυτά. Είναι... μάλλον όλα καλά είναι, αλλά τα πιο απαραίτητα είναι αναρτήσεις. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να βάλω οπωσδήποτε, είναι αναρτήσεις και η πλάτη του οδηγού. Χωρίς αυτά δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, φτάσαμε στα Χάνια, κάτσε επειδή έχει νυχτώσει. Να γυρίσω τώρα πίσω. Πλέον η θερμοκρασία είναι 5 βαθμούς. Λογικό. 1100 μέτρα, παιδιά. Λοιπόν, να δούμε λίγο σε manual sport. Να βάλω μια Τετάρτη να στρέψω όλο το βουνό. Όπως κάνω συνήθως. Γιατί, παιδιά, άμα τη βάζεις αυτόματο και sport, κατά τις ταχύτητες μέχρι 4.500-5.000 και έχει πάρα πολύ δύναμη, η οποία είναι άχρηστη. Δηλαδή, άχρηστη για αυτούς εδώ πέρα τους δρόμους που είναι μια σταλιά. Δεν μπορείς να έχεις τώρα 5.000 στροφές με τρίτη με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Δεν γίνεται να έχεις 17 κιλά ροπή μέσα σε μια φουρκέτα. Έχει τόσο πολύ έλξη η ρόδα που και τουλάχιστον είναι 205, σου κάνει υπερστροφή. Δεν υπάρχει λόγος. Και έχει βενζίνη άνευ λόγω και αιτία. Αυτή η μοτοσυκλέτα θέλει γραμμές, ροές, να στρίβει με μία πέμπτη και μία έκτη όλο το βουνό. Πέμπτη και έκτη. Εντάξει, βοηθάει και η βαλίτσα που έχει φύγει πολύ πίσω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το πίσω μέρος είναι nimble που λένε στα αγγλικά. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς το λένε. Πώς θα το πω, είναι. Τι είναι το πίσω μέρος τώρα, κάτσε. Είναι πιο. Ακολουθεί πιο εύκολο, είναι πιο. Πώς να βρει κατάλληλη λέξη. Πιο πρόθυμο, πιο πρόθυμο. Είναι πιο πρόθυμο το πίσω μέρος να ακολουθήσει το μπροστά μέρος. Αυτό το βρήκα.
πέμπτη κατηφόρα στο βουνό. Εδώ να σας πω ότι κλείνοντας τον γκάζο Sport Mode, η πεταλούδα κλείνει πάρα πολύ γρήγορα από το σώμα, με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ πιο μεγάλο φρένο κινητήρα από ό,τι έχει στα άλλα modes. Αντίστοιχα, η πεταλούδα ανοίγει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα άλλα modes, που σημαίνει ότι έχει σακαρή απόκριση γκαζιού. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο εκκρεμές, δηλαδή κλείνοντας τον γκάζι, η μοτοσυκλέτα λόγω του πολύ μεγάλου φρένου κινητήρα βουλιάζει. Ανοίγοντας τον γκάζι, η μοτοσυκλέτα προσπαθεί η πίσω ανάρτηση να συμπιεστεί και να μείνει μπροστά ανάρτηση στον αέρα και να χάνει την πρόσφυση. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα περισσότερο σαγ στην πίσω ανάρτηση σε σχέση με το αν έχουμε τον γκάζι και επιταχύνουμε, να μην χάρουμε την πρόσφυση από την προστινή τη ρόδα. Αυτό είναι νόμος όταν στείνεις αναρτήσεις. Βλέπετε τώρα με πέμπτη στο σπόρο είναι πάρα πολύ ωραία, το έχω manual για να μην κάνει αυτό τις αλλαγές που θέλω. Γιατί αυτό, άμα εδώ τώρα έχω 50 χιλιόμετρα και το βάλω στο manual, θα μου κατεβάσει τρίτη. Τι να την κάνω εγώ την τρίτη εδώ πέρα. Για ποιο λόγο, τι να την κάνω την τρίτη σε αυτά τα σφιχτά κομμάτια. Εντάξει, η μοτοσυκλέτα είναι πάνω κάθε προσδοκιών, είναι απλά εξαιρετική στο σημείο που την έχω φέρει. Στήριξε πάρα πολλά χρήματα, μια περιουσία ολόκληρη, ένα σπίτι τριάρι. Το καταλαβαίνω, μπορούν να την πάρουν ελάχιστοι και αφού την πάρουν πάλι θέλει βελτιώσεις, γιατί είναι κρίμα αυτή που σου λέει να μην την βελτιώσεις. Κρίμα γιατί μετά από δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγοράσεις. Δεν είναι δηλαδή το DM που θα βάλεις εξατμίσεις και θα πεις άρα πού στο βαρέθηκα, πάω τώρα να το πουλήσω και να πεις μετά έχω βάλει και εξατμίσεις και άμα το πουλήσω είναι κρίμα. Εδώ παιδιά δεν είναι τίποτα κρίμα, το βάζεις λεφτά απάνω, γιατί αυτή μου σου λέει την παίρνεις με βάθος δεκαετίας τουλάχιστον. Δηλαδή θα την αλλάξεις αν ποτέ βγει νέα Goldwing. Εφόσον συνεχίσεις να ταξιδεύεις και είσαι ταξιδευτής αναδύνε τον κόσμο και όλων των υπήρων, και εφόσον βγει νέα Goldwing, γιατί μπορεί να μην βγει ποτέ, είναι ηλεκτρική. Και να μην την αγοράσεις και ποτέ, γιατί δεν κουστάει ηλεκτρικά οχήματα και θα παραμείνεις με κινητήρα θερμικό, όπως θέλω να παραμείνω εγώ, τουλάχιστον έτσι λέω τώρα. Αλλά μα βγουν μπαταρίες οι οποίες φορτώνουν σε 2 λεπτά, έχουν αυτονομία 500 χιλιόμετρα και έχω γκάζα μπορελαντή, εκεί δεν θα πω όχι, αλλά αυτό δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Άρα εδώ και λεφτά να βάλεις, αξίζει γιατί είναι κάτι το οποίο θα τα αλλάξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο από εδώ και πέρα. Υπάρχουν μοτοσυκλέτες πολύ καλές, εξίσου καλές, αλλά σε μια άλλη κατηγορία. Που είναι super sport και πίστας, που είναι on-off κτλ. Δεν υπάρχει κάτι σε μαστόβο του τουρισμού, σε άσφαλτο, με τόσο μεγάλη άνεση και μεγαλοπρέπεια, να το κάνετε σωστά, να στρίβετε σωστά, να φρενάρετε σωστά, απροβλημάτιστο, χωρίς κραβασμούς, με άξονα, με συστήματα πλοήγησης, με παροχές, με μουσική, με τα πάντα φερμενόμενα και με υπερσέλα. Αν και σέλα θα μπορούσε να είναι καλύτερη, γιατί η προηγούμενη Goldwing είχε καλύτερη σέλα. Αυτό θα είναι η τελευταία βελτίωση που θα κάνω. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί πριν το 2ωρο, αλλά οκ. Okay. Τα γούστρα να με ενοχλεί στο 4ωρο ή ποτέ. Για το χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας πάντα μιλάμε. Πάτησα πριν επίτηδες πάνω στη στροφή. Επίτηδες παιδιά, για να δω. Επειδή αυτή η μοτοσυκλέτα δεν έχει κορονοϊκά ABS και δεν χρειάζεται κορονοϊκά ABS, γιατί έχει το σύστημα του Hossack, το οποίο δεν βυθίζεται μέσα στη στροφή και είναι πολύ δύσκολο να μπλοκάρει προς την ρόδα. Εξάλλου έχει και combine, το οποίο combine πιάνουν τα μπροστά τα 4 έμβολα από τα 12 που έχει αν πατήσει το πισινό. Άρα πατάς πίσω 3 έμβολα και 4 μπροστά 7 έμβολα αν πατήσει πισινό. Άρα με πισινό με στροφή μπορείς να κάνεις διορθώσεις. Εδώ ας πούμε πέρασε άριστα σε αυτό το σαμάρι, δεν κούνησε καθόλου. Ένα άλλο πράγμα που παρατηρώ είναι ότι έχει σηκωθεί η μοτοσυκλέτα, γιατί έχει λιγότερο σαγ. Με αποτέλεσμα τα περιθώρια κλίσεων έχουν μεγαλώσει. Δηλαδή σε μια-δυο στροφές θα μπορούσα να βρω τα μαρσπιά, δεν τα βρήκα. Όπως τα βρίσκα. Και γιατί δεν τα βρήκα, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι πιο ψηλή. Οι αναρτήσεις δεν βαράνε περιορίες. Άρα με λίγα λόγια και από εκεί κέρδος. Δηλαδή έχει μεγαλώσει το περιθώριο κλίσεων τη μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα δεν φτιάχνει για τέτοια πράγματα αυτή. Ξεκάθαρα εντάξει. Αλλά άμα θε να διασκεδάσει, δεν θα σου πει όχι. Να και ένας παλαβός που κάνει mountain bike μέσα στο κρύο και ανεβαίνει το βουνό μέσα στη νύχτα. Τώρα αυτό θα πάει πού ρε παιδιά, πείτε μου. Όσο πάει και ανεβαίνει προς τα Χάνια. Να φτάσει στα Χάνια σε 2 ώρες νύχτα με παγωνιά και να κατεβεί μεσάνυχτα με υπερπαγωνιά στο Βόλο. Οι βαθμοί παραμένουν 6 αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πέσει. Πολύ καλύτερο φρενάρισμα. Πρώτα απ' όλα δεν τερματίζει στο φρένο. Πάρα πολύ καλύτερο, βέβαια. Εδώ να πω ότι η μοτοσυκλέτα τρώει τα κάκια.
Φρόντακα και πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι πάρα πολύ βαριά. Έγινε μια αλλαγή μόλις σε 14.000 χιλιόμετρα τακακίων, εκ των οποίων πάρα πολλά χιλιόμετρα σε εθνική οδό. Όχι σε εθνική, εντάξει, ήταν ταξίδια που εγώ δεν πατάω και πάρα πολύ φρένο. Προσπαθώ να στρέφω με ροές, με γραμμές. Με ροή, όχι με ροές. Είναι πολύ βαριά, παιδιά. Και για να σταματήσει, δυστυχώς τα κάκια τρώγονται. Ναι, εδώ είναι εξαιρετική. Στο Sport Mode πλέον έχει μεγαλώσει και άλλο η απόσβεση. Δεν είναι για μεστή πόλη το Sport Mode, αλλά για εδώ για να οδηγήσει βέλτα είναι εξαιρετικό. Έχει τα χιλιόμετρα αυτά που έχει. Κοιτάξτε πώς βουτάει. Κοιτάξτε, οπ. Πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Το Sport Mode είναι εξαιρετικό. Μέσα στην πόλη χθες λέω, μαλάκα τι γίνεται. Αυτό είναι κούτσουρο εδώ, είναι ό,τι πρέπει. Πας με αυτά τα χιλιόμετρα που πας. Όχι, είναι εξαιρετικό. Μπίγκο. Μπίγκο, 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 μπίγκο. Έχει χαλάσει μόνο η ένταση μέσα στην πόλη. Αλλά εκεί άμα το βάλεις στο Economy Mode, που το χρησιμοποιώ μέσα στην πόλη, φτιάχνει η άνεση, γιατί γίνεται βρακή η μοτοσυκλέτα στο Economy Mode. Αλλάζουν οι αποσβέσεις συμπίεσης και οι αποσβέσεις επαναφοράς και είσαι μια χαρά. Και δεν κέρδισε και βενζίνη με στην πόλη. Εξάλλου αυτό δεν κέρδισε στην πόλη το μηχάνημα. Παρά μόνο περνάει από πόλη σαν να διασχίζει την Ευρώπη. Και την Αφρική. Γιατί φέτος μάλλον θα πάμε Αφρική. Όχι άμμο εννοείται, μην τρελαθείτε. Να πάμε να κάνουμε αμόλεφους όπως πάνε τα παιδιά που έχουν τα ANOV, τα KTM και τα GS. Να πάμε να δούμε πολιτισμούς σε άλλες χώρες αφρικανικές. Εδώ να σας ανάψω, αγαπητοί φίλοι, λίγο και το GPS, γιατί θέλω να δείτε ότι η μοτοσυκλέτα έχει το κοντέρ της απόλυτη ακρίβεια. Στα 100 χιλιόμετρα που δείχνει ο δείκτης της έχει 98, συγγνώμη, GPS τα χιλιόμετρα. Μια στιγμή να βγάλει αλάρμα το κάνω. Και εδώ βλέπετε δεξιά έχω και το καλώδιο. Εδώ έχω το καλώδιο. Το οποίο χθες έβαλε το quad lock πάνω στο RAM Air. Να ανοίξω το GPS τον δέκτη. Εδώ είναι. Θα δείτε ότι ό,τι χιλιόμετρα πάει το κοντέρ, σχεδόν αυτά τα χιλιόμετρα γράφει. Σχεδόν αυτά τα χιλιόμετρα γράφει, παιδιά. Έχει μία διαφορά 2 χιλιόμετρα στα 100, όπως είχε το Forza. Μου έχει προτείνει αυτή τη ρύθμιση η Hiltec, που μου έχει πολύ στον αντικόφτη, για ένα καλυμμένο νομικά, γιατί πάντα βάσει νόμου πρέπει έστω και ελάχιστα χιλιόμετρα λιγότερα από τα αληθινά, έστω και ένα χιλιόμετρο από τα αληθινά, να δείχνει το κοντέρ σου. Και έτσι έχει αφήσει ένα πάρα πολύ μικρό σφάλμα της τάξης του 2%. Έχω ρυθμίσει και εγώ το Forza με 2% σφάλμα, λέει στα 100 κοντέρ να έχει 98 επίτηδες, για να μπορώ να πηγαίνω στο κοντέρ με ίδια χιλιόμετρα και με το ένα και με το άλλο και να συγκρίνω τις καταναλώσεις τους. Γιατί άμα το Forza το αφήσεις χωρίς να του βάλεις speed healer, στα 100 κλέβει 8 χιλιόμετρα. Δηλαδή δείχνει 92 και το GPS και 100 δείχνει το κοντέρ του. Τώρα το κοντέρ του δείχνει 98 και το GPS δείχνει 100, όπως και στην Goldwing, και έχω άμεσα συγκρίση με μεγέθη και κάνω ίδιες αποστάσεις. Με ίδια χιλιόμετρα, ας πούμε, πάω Θεσσαλονίκη Βόλου με 120 χιλιόμετρα σταθερά και μετράω πόσο και το ένα και πόσο και το άλλο. Και αν εδώ έχετε την περιέργεια πόσο και το ένα, πόσο και το άλλο, θα σας πω ότι μόνιμα το Forza και 1,3 λιγότερο από ό,τι και την Goldwing. Στο βουνό και στην εθνική. Δεν είναι πολύ για την Goldwing, απλά το Forza και πάρα πολύ λίγο. Το 1,3 δηλαδή, άμα ήταν ένα Vestrom 6,5, που και μόνιμα 0,9 παραπάνω από το Forza, το Goldwing και παραπάνω από το Vestrom το 6,5 μόνο 0,4. Απλά το Forza και πάρα πολύ λίγο. Και το 1,3 φαντάζει μεγάλη διαφορά. Με το φίλο που έχει το Θωμά που έχει το Vestrom, εγώ καίω 0,4 παραπάνω σε ίδιες συνθήκες με το Θωμά. Τίποτα. Και στην εθνική καίω και λιγότερο, μετά τα 140 χιλιόμετρα. 150. Και ελάχιστα λιγότερο και με το ίδιο. Γιατί πλέον το Vestrom κλαίνει, ζορίζεται πάρα πολύ και τραβάει καημό. Μικρό το μοτέρ του και είναι λογικό να ζορίζεται. Τώρα βαρέθηκα να αλλάζω ταχύτητες. Ας το βάλω μία στο Tour,
αλλάζει μόνο του, το βάζω και στο αυτόματο. Α, μπράβο. Έπεσε και η απόσβεση, μαλάκωσε και η ανάρτηση. Ότι μαλάκωσε η ανάρτηση δεν είναι κακό. Γιατί το tour δεν έχει το ακαριό ανοίγμα της πεταλούδας, ούτε το ακαριό κλείσιμο της πεταλούδας. Με αποτέλεσμα, όταν ανοίγεις και κλείνεις τον γκάζι, να μην κάνει αυτές τις σπαστικές κινήσεις που κάνει στο σπορ. Άρα το φαινόμενο κρεμές από τις αναρτήσεις είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθεί, λόγω ότι η ίδια μοτοσυκλέτα έχει πιο ελεγχόμενη δύναμη, λόγω του διαφορετικού riding mode. Υπάρχει ένας τρόπος να αφήσει την απόσβεση στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή να επιλέξεις το sport mode μια φορά, να βάλεις κάτι decouplers στα φύση της πλεξούτας της Goldwing, να ξεφυσώσεις το μηχανισμό απόσβεσης επαναφοράς της Goldwing από την πλεξούδα και να φυσώσεις τα διεργόμενα decouplers, και έτσι όταν σβήσει η μοτοσυκλέτα και ξανανοίξει, άσχετα με σε ποιο touring mode θα τη βάλεις, tour, economy, sport, συγγνώμη, άσχετα σε ποιο riding mode θα τη βάλεις, tour, economy, sport ή rain, η απόσβεση θα είναι πάντα στο μέγιστο δυνατό επιλέξιμο στάδιο, γιατί με τα decouplers την τελευταία φορά που έσβησες την κινητήρα είχε sport mode και έτσι έχει μείνει το έμβολο στο sport mode ρυθμισμένο, το έμβολο της ανάρτησης, εντάξει. Αυτά τα decouplers κάνουν 100 ευρώ με τα δολανιακά έξοδα και έρχονται από Αμερική. Τώρα τι χάνεις, τι κερδίζεις. Θα έχεις ένα tour mode πολύ καλύτερο στο στρίψιμο από αυτό που έχεις τώρα, αλλά θα είναι λίγο σκληρό το μηχανάκι στη βόλτα όπως πάω τώρα. Βέβαια καμία σχέση με το χάλι το πρώτο, το πρώτο που είχε από τη μάνα του. Εντάξει, καμία σχέση. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το δίκτυ του κοντέρ με το δίκτυο του GPS, αλλά έχουν απόλυτη συνάφεια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω εντάχει να πω τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην Goldwing. Τις έχω πει σε άλλα βίντεο, θα τις πω εντάχει. Από σάντας τιμονιού, έφερε ο τιμόνι πάνω και μπροστά, ψήλωσε δηλαδή και άνοιξε για να γίνει fat bar. Πλάτη για τον επιβάτη. Ram air μπροστά, βάση και quad lock, σύστημα κλειδώματος που έχει μπει πάνω στο ram air, με βάση quad lock η οποία φορτίζει. Έχω φέρει ρεύμα από την ασφαλειοθήκη μπροστά, να βλέπω το καλώδιο, το φορτίζω. Αναρτήσεις. Τι άλλο, κάγκελα προστασίας κινητήρα, σε περίπτωση που η μοτοσυκλέτα πέσει κάτω να μην σπάσουν οι κεντροκεφαλές, επειδή είναι επίπεδος ο κινητήρας. Μαρσπιέ για την εθνική οδό, για να είναι πιο ξεκουραστός. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει σχέση με τη βελτίωση της μοτοσυκλέτας, είναι καθαρά αισθητικό το κομμάτι, είναι ότι έχει μπει το conversion kit, το kit μετατροπής της μοτοσυκλέτας από τριβάλτιση σε διβάλτιση. Αυτό όμως δεν λέει κάτι, γιατί αισθητικά στους μισούς αρέσει τριβάλτιση, στους μισούς αρέσει διβάλτιση και όσο όλους οι υπόλοιπους δεν αρέσει καθόλου, γι' αυτό και δεν την αγοράζουν. Και καλά κάνουν. Δεν μπορούν να αρέσουν όλες σε όλους, προφανώς. Βέβαια το που μου αρέσει είναι μέχρι να οδηγήσει κάτι. Εμένα κανένα μηχανή δεν μου αρέσει και όλες μου αρέσουν. Γιατί εγώ κρίνω από, από αυτό το feeling που έχω όταν οδηγώ τη μοτοσυκλέτα. Από το fun factor. Από την πολυτέλεια, από το riding quality, από την ποιότητα κύλης δηλαδή, από την ποιότητα φρένου. Δεν κρίνω ποτέ από την εμφάνιση. Να σου το πω καλώς, σχέστηκα με την εμφάνιση. Αν ξέρεις το speed triple που το θεωρώ κακά σχήμα μοτοσυκλέτα, που έχει κάτι φανάρι και είναι ξεχαραβαλωμένα τα μάτια του, όλα τα υπόλοιπα μου αρέσουν τα μηχανάκια. Πολύ σπάνια μου αρέσει η μοτοσυκλέτα. Τώρα, άλλες βελτιώσεις που έχω κάνει να θυμηθώ. Α, ναι, έχω βγάλει, παιδιά, το σύστημα που περιορίζει το ταχύτητα σε 180 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Γιατί έχω βάλει αντικόφθη με λίγα λόγια. Ο οποίος αντικόφθης κάνει δύο πράγματα. Αφενός, μεν καλυμπράρει το κοντέρ με απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε να μην έχουμε κλέψιμο σε σχέση με το GPS και με το, αυτό που απεικονίζει το κοντέρ. Έχουμε απόλυτη συνάφεια και παράλληλα βγάζει και τον κόφτη και μπορεί η μηχανή από 178 αληθινά χιλιόμετρα να πάει 210 αληθινά χιλιόμετρα GPS άτα. Το κοντέρ εννοείται πως μπορεί να μετρήσει μέχρι 210, οπότε
εφόσον πας 210 αληθινά, το κοντήρι γυρίζει ανάποδα, βγαίνει από κάτω. Δηλαδή πάει εδώ, ας πούμε, τέρμα, τερματίζει. Αν θα μπορούσε να πάει. Τώρα, άλλες βελτιώσεις που έχω κάνει, να θυμηθώ. Έχω κάνει κάτι άλλο. Α, αυτά. Τώρα ότι έχω πάρει τις βαλίτσες, τις βασμάτινες, για να μπορώ να τις βάζω μέσα στις βαλίτσες μεταλλικής πλαστικής της Honda, αυτό είναι καθαρά για θέμα εξυπηρέτηση το ξενοδοχείο. Δεν είναι κάνεις κάτι με τη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, ούτε κάνει με την αισθητική της μοτοσυκλέτας, όπως είναι το κομμάτι του, της μετατροπής από τριβάλτσο σε διβάλτσο. Αυτά. Η μόνη ζημιά που έχει βγάλει είναι πανάκριβη και είναι το, η μονάδα infotainment. Έτυχε. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ στο διαδίκτυο να έχει βγει ζημιά σε μοτοσυκλέτα σε τη μονάδα αυτή. Κάποιες ζημιές που μπορούν να βγουν έχουν να κάνουν με κυρίως χαμηλές τάσεις μπαταρίας, οι οποίες τρελαίνουν το DCD και δεν μπορούν να αλλάξουν ταχύτητες μέχρι που αλλάζει μπαταρία και δουλεύουν όλα σωστά. Επειδή η μηχανή έχει πάρα πολλά ηλεκτρονικά βοηθήματα, καλό θα είναι με το που γυρνάτε από βόλτα να την πριζώνετε. Να τη βάζετε δηλαδή σε ένα battery tender, σε ένα συντηρητή μπαταρίας, διότι πολύ απλά την ώρα που η μηχανή δουλεύει έχει φώτα που τραβάνε πάρα πολλά βατ, έχει το δεκαστόφωνο που και αυτό έχει ενισχυθεί και αυτό τραβάει βατ, φερομένα μισέλα που και αυτό τραβάει βατ, φερομένα χρόνια που και αυτά τραβάνε βατ, όλα αυτά δηλαδή, όχι τραβάνε βατ, συγγνώμη, τραβάνε αμπέρ, έχουν καταναλώσει με λίγα λόγια, έχουν καταναλώσεις από την μπαταρία και καταναλώσεις που έχουν, ναι, όντως καταναλώσεις, η μόνο κατανάλωσης του ρεύματος είναι το βατ. Το αμπέρ είναι η ένταση. Όντως τραβάνε βατ, καλά το είπα. Άμα έχεις τη μηχανή μόνιμα στο φορτιστή, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπαράς μίζα και είναι έτοιμη. Δεν τρελαίνεται το μηχανάκι με τα ηλεκτρονικά του. Τώρα, άμα το παίρνεις κάθε μέρα, δεν χρειάζεται, αλλά ποιος παίρνει αυτή τη μηχανή κάθε μέρα? Οι Αμερικάνοι την παίρνουν, γιατί έχουν κάτι δρόμους που το σπίτι, το δικό μου σπίτι του γείτονα έχει απόσταση 3 χιλιόμετρα, οπότε την έχουν για παπί. Οκ. No worries. No hard worries. Ίσως να βάλω στο μόνο αντικάπλιος, δηλαδή να φτιάξω την απόδοση συμπίεση και παραφορά σαν μόνιμα κλειδωμένη, να μην αλλάζει από το sport mode, από το riding mode, δηλαδή από αυτόν τον διακόπτη. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το τι riding mode έχω, να έχω μόνιμα την ίδια απόδοση, που είναι σωστό και αυτό. Γιατί, άμα ρυθμίζει μια ανάρτηση για τα κιλά σου, για το βάρος, για τον τρόπο οδήγησή σου, δεν υπάρχει λόγος να αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εγώ το έχει κάνει, επειδή είναι λιμουζίνη, το έχει κάνει για άνεση. Σου λέει, ρε φίλε, κάτσε λιμουζίνη, έχει τώρα, έχει βάλει το tour, σιγά θα πηγαίνει. Να σου ρίξουμε λίγο απόσταση συμπίεση, να έχει λίγο πιο σουστέξ, πιο Cadillac, ας πούμε, να αναρτήσει τύπου Cadillac. Έτσι σκέφτηκε η Honda. Για το χαρακτήρα τη μοτοσυκλέτα. Δεν είναι ηλίθιο να έχει συνάφεια την απόκριση τη πεταλούδα του γκαζιού με την απόκριση και την αλλαγή απόσταση συμπίεση και απόσταση επαναφορά των αναρτήσεων. Δεν έχει καμία σχέση στην αληθινή ζωή. Δηλαδή, ή πας κλειστά κομμάτια αργά, ή πας ανοιχτά κομμάτια γρήγορα, η ανάρτηση πρέπει να έχει στηθεί για τον τρόπο οδήγηση και τα κιλά που έχει. Τι πάει να πει ότι αν πάω σιγά πρέπει να είναι ανάρτηση βρακή, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν βάλει το rating mode, πρέπει να έχω ανάρτηση βρακή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ποια είναι η λογική πέσα από αυτό? Η λογική είναι ότι έχει λιμουζίνα και ότι σου μαλακώνω εγώ τι αναρτήσει επειδή έχει βάλει το remote και πα σιγά. Αυτή είναι η λογική τη Honda. Ας το αφήσουμε έτσι για λίγο και το πολύ πολύ αγοράζουμε αντικάπλερς σε 5 μέρες να δούμε το αεροπλάνο, σε 10 μέρες να εκτελονιστούν. Α, και άλλες βελτιώσεις που κάνει, έχω βάλει την ποδιά, τον belly pan, θα κάνω βέντεο και γι' αυτό, σε περίπτωση που κοπανίσει πέτρα να μην σπάσει από κάτω το κάρτερ. Αυτό είναι μια σοβαρή μετατροπή που πρέπει να την κάνουν όλοι οι gold wingers, γιατί όπως λέγω στο χωριό μου, better safe than sorry, καλύτερα δηλαδή γαϊδρόβινε, παρά γαϊδρογύρευε, να σου το πω και ελνιστεί. Γιατί άμα σπάς το κάρτερ είναι 13.000 μια στην Αμερική, καμιά δεκαριά φάνε στην Ελλάδα και 9 μήνες μέχρι να φύγουν εναλλακτικά από Ιαπωνία. Δεν φαίνεται να το σκέφτομαι. Α, και μία άλλη που έχω κάνει βελτίωση είναι ότι έχω βάλει για την κυρία Miss Rider Marspie Footbags, Highway Footbags, για συνεπιβάτη παρακαλώ. Τα οποία τα έχω δείξει σε βίντεο και θα τα δείξω και live ζωντανά όταν θα τα περάσω. Σήμερα έχουμε Σάββατο, τη Δευτέρα θα τα περάσω. Θα δείτε ότι μπορεί ο συνεπιβάτης να έχει δύο μαρσπιέ, αυτά που έχει από το εργοστάσιο,
και να έχει και μαρσφιέ. Δεύτερα, να πλώνει τα πόδια την μπροστά σε μεγάλα ταξίδια. Τα οποία είναι και πολυρυθμιζόμενα, παρακαλώ. Και έχουν και ένα ψόφο λεφτά, αλλά μία πριγκίπισσα, όπως εμείς οι Riders, μία μεγαλεπρεπή μοτοσυκλέτα όπως η Gullwing, δεν θα μπορούσε να έχει τίποτα λιγότερο από τη μέγιστη δυνατή άνεση. Γι' αυτό ο Moto Rider αγόρασε αυτή τη μοτοσυκλέτα, για να έχει τη Miss Rider βασίλισσα στο βασιλικό της θρόνο. Κάποιοι μου λένε γιατί δεν αγόρασες GS. Θα τους πω ότι είναι μια εξαιρετική μοτοσυκλέτα GS, που μπορώ να την αγοράσω, γιατί όχι, αλλά θα μπορούσε την Gullwing. Και δεν είναι θέμα ότι δεν την αγόρασα από θέμα οικονομίας, γιατί με τα λεφτά που έχω δώσει έχω αγοράσει 2 GS, παρακαλώ, και όχι μία. Γιατί η Gullwing έχει φτάσει κοντά 50 κάπα με αυτά που φοράει επάνω. Οπότε μπορούσα να πάρω και μία GS και μία RT. Αλλά πιστέψτε με, παιδιά, επειδή τις έχω οδηγήσει όλες, η RT είναι καλύτερη μοτοσυκλέτα από GS. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω, μέχρι να ψοφήσω. Δεν παίζει ρόλο τι πουλάει. Παίζει ρόλο ότι στην άσφαλτο κίνεται μια μοτοσυκλέτα και όχι στο χώμα. Κατά 99% και η RT στην άσφαλτο είναι απείρως καλύτερη μοτοσυκλέτα. Σοβαρά καλύτερη, όχι απείρως. Σοβαρά από την GS. Και ήμουν ένα βήμα πριν να την αγοράσω την RT. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στην Αφρική και όχι στην Ευρώπη και θέλει να κάνει και λίγο πιο ρίσκι πράγματα, δεν μιλάμε να πάει σε εθνικό δίκτυο Αλγερίας, Τινησίας, Αιγύπτου, αλλά να μπει σε κάποια πιο απομακρυσμένα χωριά που δεν ειδικά θα έχουν και κάκιστο οδόστρωμα, εκεί μια GS είναι η καλύτερη δυνατή μοτοσυκλέτα με γκονόφ που μπορείς να αγοράσεις, να κάνεις τουρισμό σε άσφαλτο. Προσέξεις, σε άσφαλτο είναι η πιο άνετη μοτοσυκλέτα σε άσφαλτο που έχω οδηγήσει on-off. Και πιο στριφτερή. Δεν έχει καμία επαφή με καμία άλλη νόφη μοτοσυκλέτα. Ο τρόπος που στρίβει GS στην άσφαλτο δεν είναι όπως σαρτί, αλλά είναι παρεμοιώδης, υποδειγματικός και μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις Gullwing. Προσέξτε, ξαναλέω πάλι, όχι για πίστα. Για δρόμους, για δημόσιο δίκτυο. Όχι για πίστα. Γιατί τα on-off, όπως ξέρουμε, στην άσφαλτο θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα. Με την GS δεν θυσιάζει τίποτα στο βουνό και μπορείς να στρίψεις και να ξεφτυλίσεις πάρα πολύ πιο στριφτερές μοτοσυκλέτες στην πίστα, προσέξτε, στην πίστα όμως, και όχι στο βουνό. Όχι όμως στην αδερφή της, στην RT. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορώ να διανοηθώ τίποτα που να μπορεί να την περάσει αναφορικά με τουριστικό δίκυκλο. Αναφορικά με τουριστικό δίκυκλο, όχι με KTM 390. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το μοτάρ είναι μοτάρ. Το μοτάρ όμως θα το πάρεις σε διαδορισμό, ούτε θα πάει πάνω δύο άτομα, ούτε θα πας στην Αφρική, ούτε θα πας κανένα βήκο στο βόρειο ακροτήριο. Μην λέμε τώρα μαλακίες. Και μια μοτοσυκλέτα που είναι τουριστική, εννοείται, έχει ένα σκασμό κιλά για να μπορεί να έχει απάνω χίλιες δυο ηλεκτρικές μαλακίες από βοηθήματα, σέλες ρυθμιζόμενες, μπαρμπρίζ ρυθμιζόμενα, τσεράσιες σέλες, βαλίτσες, κάγκελα, σούπα από σπανταλιά και αυτά τα παιδιά σηκώνουν βάρος. Το μοτάρ είναι ένα μοτάρ, ένα σκελετός και δύο ρόδες είναι. Μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Εδώ τώρα μιλάμε για τουριστικά μηχανάκια, δεν μιλάμε τώρα για μηχανάκια μοτάρ. Τα μοτάρ είναι πιστόλια, είναι όπλα. Το μοτάρ είναι Colt 45, μπαμ μπαμ μπαμ. Στο βουνό σε εκτέλεσε. Κουλός να είσαι, εκτελείς. Δεν γίνεται να με εκτελέσεις. Εδώ συγκρίνουμε μεγάλα τουριστικά βαριά μηχανήματα. Θα κάνω και ένα βίντεο, παιδιά, κάποια στιγμή αναφορικά με την Gamba 1600, που και αυτή ήμουν κοντά να την αγοράσω. Για δύο χρόνια είχα ζαλίσει το φίλο μου το Μάκη, του λέω: ρε μαλάκα, θέλω να πάρω μια Gamba 1600, μια Gamba 1600. Για δύο χρόνια ολόκληρα τον είχα ζαλίσει τον έρωτα. Αυτός μ' άκουγε. Με το που βγήκε η νέα Gamba μου και την είδα, λιποθύμησα. Γιατί το DCT. Λέω: παιδιά, στη λιμουζίνα, στην Bentley, μόνο αυτοματική βοδία. Άσο τώρα, τουρισμό με ταχύτητες δεν πας. Δεν τις θες. Δεν υπάρχει το κυβότι. Αυτό είναι άλλο διαστημικό έργο. Και μάλιστα το κυβότι αυτό συνδυαστικά με τον άξονα, που έχουν κυκλοφορήσει μόνο τρία Honda με DCT και άξονα. Τα δύο τα VFR, το Cross Tourer που είναι το on-off το μεγάλο της Honda και το VFR το 1200 που είναι το Sport Touring της Honda και η Gullwing. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αλυσίδα. Εκεί λοιπόν μ' άρεσε πάρα πολύ που στρίβει GS και η RT με το χαμηλό κέντρο βάρος. Μ' άρεσε πάρα πολύ ήχος κινητήρα και ποιότητα λειτουργίας το εξακλήμενο μοτέρ της Gamba 1600. Δεν μ' άρεσε που είχε το κέντρο βάρος ψηλά. Δεν μ' άρεσε που μέσα στην πόλη ήταν ασκήσεις επί χάρτου συγκριτικά με μια RT και μια GS. Μ' άρεσε όμως ο εκπληκτικός ήχος, η εκπληκτική πολυτέλεια που είχε, παρεμοιώδης πολυτέλεια,
παρεμοιώδη εξοπλισμό όπως έχει η Γκόρουιν και λέω πώς να γίνει να βρω μια μοτοσυκλέτα που να έχει, λέω, τον μπόξερ, τον κινητήρα, λέω, και το εξακλίνω το μοτέρ της Κάπα. Και λέω, μαλάκα, λέω, να η μοτοσυκλέτα που θες, αυτή είναι. Και έχει και DCT. Και έτσι ο κύβος ερήφθη, έγινε υπέρβαση και αγοράσει αυτή η μεγαλέωση μοτοσυκλέτα. Που γι' αυτό που κάνω εγώ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα, για αυτό που θέλω και αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω και αυτό που ήδη κάνω. Προφανώς για κάποιους είναι για πέταμα, το καταλαβαίνω, γιατί πάρουμε αντίσκηνα στα 2000 μέτρα και περνάνε μέσα από λαγκάδια και ποτάμια και καλά κάνουν και γουστάρουνε, μάγκες είναι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, αρτί δεν θα αγοράσω, γιατί έχω την Goldwing, οπότε δεν έχει νόημα να πάω σε μια τουριστική μοτοσυκλέτα δικίνητρη, αφού έχω τουριστική εξακίνητρη. Κάπου 1600 θα αγοράσω, γιατί είναι μια εξακίνητρη μοτοσυκλέτα υπερτουρισμού και έχω ήδη μια εξακίνητρη μοτοσυκλέτα υπερτουρισμού, αλλά μια GS που είναι μια μεγαλοπρεπή on-off και στρίβει στο βουνό καλύτερα από πάρα πολλά street μηχανάκια και μπορεί να πάει και να πατήσει και στην έρημο. Στην άκρη του μυαλού μου υπάρχει αυτή η σκέψη και η ιδέα. Πάντα για αερόψυκτη. Οι αερόψυκτοι είναι πραγματικά γελίες και συγγνώμη που έχετε παιδιά αερόψυκτοι, αλλά το μηχανάκι είναι γελίο. Δεν υπάρχει, είναι από άλλη εποχή. Δηλαδή είναι από την εποχή της πέτρας, από την εποχή του χαλκού. Καλό πλαίσιο, εξαιρετικό μπροστινό, αναρτήσεις βιδωμένες στην άσφαλτο, όλα καλά, όλα ωραία. Την κάνεις βόλτα απολαυστική, ναι, αλλά όχι για μένα. Για εσάς, ναι, να είστε καλά, τη χαίρεστε. Εγώ δεν την αγοράζω αυτή τη μηχανή. Σε μεταχειρισμένη. Γιατί με τον πακού το μορτέρ να δουλεύει. Μου θυμίζει τα μορτέρ της εταιρείας Malcoach της ελληνικής που τα βάζουμε στις υπομόνες. Έκανα γεωτρήσεις στα πηγάδια και ποτίζαν τις ελιές και τα χλάδια. Συγγνώμη, παιδιά, αυτή δεν είναι η μοσκλέτα, αυτή είναι η μπετονιέρα. Αν πει, ναι, ρε μάγκαλα, η μοσκλέτα είναι fun factor. Και αυτή η μοσκλέτα έχει τόνους φαν. Σα πω, ναι, καλά κάνετε και την έχετε, αλλά εγώ θα δίνω 2.000-3.000 παραπάνω να πάρω μια υδρόψη. Από το 2014 και μετά. Ναι, δεν γίνεται τώρα, παιδιά. Αυτό δεν είναι μοτέρ, αυτό είναι βάσανο. Ακούς από κάτω τα αστήρια να βελάζουν, 5.000 στροφές νομίζω να τριαχτούν οι βαλβίδες. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Και είναι κύλινδροι και είναι λάδια, δεν τα μπορώ. Και υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν με τα μανίας να πάρουν GS αερόψυκτη, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν οικονομικά να πάρουν την αερόψυκτη και πάνε και παίρνουν τα μοτέρα την πετονιέρα. Εντάξει, λέμε να είναι μοτοσυκλέτα στημένη να έχει fun factor, να μην είναι δηλαδή βρακή σόβρακο με ρόδες, όπως ήταν η Goldwing, αλλά οι αναρτήσεις φτιάχνονται, εγώ τις έφτιαξα. Το μοτέρ, φίλε, πώς θα το φτιάξεις, που έχει μοτέρα από μπετονιέρα. Και δίνεις για αυτή τη μηχανή που είναι 2008 μοντέλο 10 χρονών, 8.000 ευρώ. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Το έχεις σκεφτεί καλά αυτό, να πάρεις ένα κινητήρα με οστήρα αερόψυκτο. Να το κάνεις τι. Να ακούς να κάνεις και είναι από πομόνα, από γεώτρες, να ποτίζεις τα χλάδια. Ξέρω εγώ. Νύχτωσε, παιδιά. Τέλος το βίντεο. Νεκτερινά πλάνα. Ας κάνουμε και λίγο τρόπο που έχουν βουλέψει αναρτήσεις εδώ ευθεία στον περιφερειακό δρόμο του Βόλου. Να είναι πάρα πολύ καλές. Και μπορώ να πω ότι όντως στο Tour Mode η απόσβεση, τώρα που έχω κακομάθει, δεν είναι τόσο καλή. Είναι λίγο λιγότερο από ό,τι θα ήθελα. Είπες, άμα μάθεις το καλό, άμα μάθεις το καλύτερο, πώς θα είναι το καλό. Τώρα εδώ η απόσβεση είναι ονειρική, δηλαδή έχει πιο πολύ απόσβεση στο Tour από ό,τι έχει πρώτο στο Sport. Παρ' όλα αυτά, επειδή την έχω οδηγήσει στο Sport μετά την αλλαγή της ανάρτησης, το Tour μου φαίνεται όχι βρακάκι, αλλά οκ, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, ας πούμε. Δηλαδή μου φαίνεται σαν να ήταν μια μαμά πολύ καλή ανάρτηση, όπως έχουν τα GS και τα RT και τα Kappa. Και όπως δεν έχει καμία Honda. Που είναι ρόλο για πέταμα να αναρτήσει τα Honda. Με εξαίρεση το Forza. Το οποίο στρίβει λε και είναι τρένο. Μπορεί να κοπανάει λίγο ανάρτηση πίσω, αλλά είναι στριφτερό το ρημάδι σαν καρτ. Και αυτό εκπληκτικό. Αγαπημένο μηχανάκι το Forza, εξαιρετική αγορά. Για όσου βλέπουν το βίντεο και θέλετε να τα αγοράσετε, παιδιά, μην το συζητάτε. Πάρε το χθε. Αλλάξει δύο γρανάζες και πάρε το χθε. Είναι εκπληκτικό. Τώρα με ένα άτομο, αν έχει το Forza σωστά γρανοζωμένο και αγοράσει και το τριβάλτσο, κυρίζει τον κόσμο για πλάκα. Με δύο άτομα, άλλο έργο η Goldwing. Άλλες έλες, άλλη άνεση, δεν θα γκρινιάξει στην επιβάτηδα. Με το Forza κάποια στιγμή θα γκρινιάξει στην επιβάτηδα. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να μην γκρινιάξει.
Δεν έχει ούτε κασέλα, ούτε βασιλικό θρόνο, ούτε φερμενόμενες καρέκλες, ούτε ακούει τη μουσικούλα της, ούτε έχει μαρσιά εθνικής οδού, ούτε μπορούν να μπουν αυτά τα πράγματα σε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αλλά για πασπαρτού commuting και το γύρο του κόσμου μονοκάβαλο είναι απίστευτο. Και εννοείται πως και το XTV και αυτό είναι απίστευτο. Στο πρόσωπο σου κάνει τα ίδια πράγματα, βέβαια με συμβασμό στην εθνική οδό, κατ' όσο παραπάνω αέρα. Αλλά πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα όταν φτάσει στην Αφρική, σε κάποια υποβαθμισμένα οδικά δίκτυα, το XTV θα είναι πολύ καλύτερο από το Forza. Προσέξτε, δεν μιλάω να πας σε Μαρόκο και Αλγερία που είναι μετροπόλεις. Εκεί πέρα, παιδιά, ο δρόμος είναι μια χαρά. Μιλάμε τώρα να μπει σε χωριά της Αλγερίας της νησίας, να πας σε κολοχώρια. Εκεί αρχίζουν τα ζόρια και φες δρόμους άλλους. Τώρα εντάξει, εδώ η μηχανή είναι αλλού. Είναι αλλού, εντάξει, παιδιά. Σοβαρή αναβάθμιση. Τι μαλάκες αυτοί οι Ιαπωνέζοι, ρε πούστη. Αφού ρε πούστη, δεν μπορείς να φτιάξεις αναρτήσεις, ρε μαλάκα. Πάρε και αναρτήσεις από τη Hyper που την όλη σας στείλει. Βάλε πάνω το όνομά σου και τέλος. Τι κάψε και ασχολείσαι με αυτή την κολοσόβα που έχουν αυτή την κολοσόβα τη θηγατρική και κάνουν κάτι αναρτήσεις χάρχαλα, βρακιά, βρακοζόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική τους. Να έχουν μαλακές αναρτήσεις στα Honda όλα και τα. Όχι, γενικά όλα τα Ιαπωνικά. Και σκανε λογική. Να είναι μαλακή, να είναι εμβοτική, να προδοποιεί γρήγορα. Να μην μπαίνει πολλά χιλιόμετρα στροφή ο αναβάτης για να μην πέσει, να τον προδοποιήσει. Αυτή ας πούμε είναι η λογική της Honda. Έχω μαλακή ανάρτηση στο βρακέξ, σουμιέ. Οπότε προειδοποιεί ο εγκαίρος και ο άνθρωπος κόβει και δεν πέφτει. Δηλαδή η λογική του ξέρει ποια είναι, να μην πέσει ο αναβάτης και δεν πέφτει. Γιατί πραγματικά, άμα η ανάρτηση κουνάει και είναι ρημάδι, τη μηχανή δεν την πιέζει, ρε φίλε. Λες, όπα, εντάξει, φίλε, θα σκοτωθώ. Έτσι πάει το έργο. Μάλιστα. Τερνά πλάνα. Δεν ξέρω τώρα αν γράφει η κάμερα. Πηγαίνουμε από πολύ αγριά. Όχι πως η Yamaha είναι καλύτερη και η Suzuki. Α, και ας αποσοβεστρώμα η μηχανάκι τώρα. Ποδήλατο είναι. Ποδήλατο είναι. Παιδιά, σήμερα τώρα θα κάνω και ένα live. Τρίτο live όλων των εποχών. Έχω να πω πάρα πολλά. Πέμπτη εδώ, καλή άσφαλτος. Εντάξει, πολύ ωραία. Σας αφήνω. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.